Πανικό στα ξημερώματα στο Μαραθίτη, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε ξυλουργείο με τις πύρινες φλόγες να προκαλούν ανησυχία στην περιοχή και συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Οι άνθρωποι πηγαίναν στη δουλειά τους το πρωί, πατούσαν τις κόρνες οι άνθρωποι και φωνάζανε. Αυτό. Και έτσι λοιπόν σηκώθηκαμε και ευτυχώς έγκαιρα. Το καλό είναι ότι δεν επεκτάθηκε, γιατί αν έμπαινε και η φωτιά εκεί πέρα, να πούμε, έχει άλλα έφλεκτα πράγματα, έχει στρώματα. Ακομπρεσέρ, έχει μέσα πόσα λίτρα αέρα ο κομπρεσέρ πιέσει. Με το ζέσταμα της φωτιάς θα γίνονται και εκκρίσεις. Έχει κομπρεσέρ οι οποίοι έχουν πολλές ατμόσφαιρες μέσα. Εγώ ξύπνησα 6 ώρα με φωνές ενός κυρίου με ένα μηχανάκι που φώναζε φωτιά. Σηκωθήκαμε πάνω και είδαμε, όπως βλέπετε, 10 μέτρα τη φωτιά ψηλά. Πανικός, η πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στον χώρο εξαιτίας των έφλεκτων υλικών στο ξυλουργείο και με τη φωτιά να βρίσκεται μία ανάσα από παρακείμενα σπίτια. Φοβήθηκες? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι ξύπνησα με τις φωνές και το μόνο που έβλεπα είναι φωτιά. Πάνω. Τίποτα άλλο. Πάνω. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Το μυαλό μου πάει σε εμπρισμό. Καθαρά σε εμπρισμό. Από ό,τι είπαν και οι πυροσβέστες, από ό,τι είπαν και όλοι. Τέλος πάντων, η φωτιά ξεκίνησε από την είσοδο του εργοστασίου. Και έτσι λοιπόν επεκτάθηκε. Ακριβώς. Ακριβώς. Επεκτάθηκε δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο. Πάρα πολύ. Σε 5 λεπτά, 10. Υπήρξε κίνδυνος για τα σπίτια εδώ της περιοχής? Εννοείται, πώς δεν υπήρξε κίνδυνος? Όπως είναι ο Βοριάς έτσι. Είναι πήγαινα πάνω. Από πάνω είναι όλα τα σπίτια των παιδιών, του παππού του, γαμπρί, κόρες, όλα αυτά είναι από εδώ τα σπίτια. Όλα. Και όπως ήταν ο Βοριάς, θα την πήγαινε στα σπίτια. Το σπίτι μου ακριβώς από πάνω, την έβλεπα τόσο κοντά μου. Ερχόταν τόσο κοντά μου. Εκτός δηλαδή που άκουσα τις φωνές, διότι δεν είχατε... Πιστεύω ότι ήμουν η πρώτη που βγήκα και εγώ ειδοποίησα και την πυροσβεστική. Το εργοστάσιο ήταν δικό μου και η επιχείρηση ήταν νοικιασμένη. Από τα κορναρίσματα οχημάτων ξύπνησαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι σηκώθηκαν στο πόδι και με την ανησυχία να είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπά τους. 10 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγγες και κατάφεραν να τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ήταν πολύ γρήγορα και σβήσανε και τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς είμαστε πάνω, από κάτω είναι η θεία, δίπλα είναι ο ξάδερφος, κάτω είναι ο παππούς. Πολλά σπίτια. Αποφεύθηκαν λοιπόν τα χειρότερα. Ναι. Γενικά, βασικά είχαμε μικρά παιδιά τα οποία δύσκολα τα συνεφέρουμε όλο αυτό, το κλάμα. Ήτανε, δεν άρεσε τώρα, η φωτιά έβγαινε 3 μέτρα πάνω. Πολύ. Κινδύνευσε κανείς? Όχι, ευτυχώς, παιδιά, ευτυχώς. Το ξυλουργείο έγινε στάχτη, ενώ από τη φωτιά δεν γλίτωσε αυτοκίνητο που βρισκόταν στον εξωτερικό του χώρο. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που διενεργεί την προανάκριση.